Καλώς ήρθατε σε αυτή την ειδική εκπομπή Spotlight για τη συμπλήρωση 10 ετών από την καταστροφή της Φουκουσίμα. Στις 11 Μαρτίου 2011, ο σταθμός πυρηνικής ενέργειας Daiichi της Φουκουσίμα, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, καταστράφηκε εν μέρη από το τσουνάμι. Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν γρήγορα την περιοχή. Και έτσι ξεκίνησε ο αγώνας για τον παροπλισμό του εργοστασίου και την απολύμανση της περιοχής. Πού βρισκόμαστε σήμερα, πώς καταφέρει να ξεπεράσει η Ιαπωνία αυτή τη δοκιμασία, ποια είναι τα μαθήματα που πήρε από αυτή την καταστροφή η χώρα αλλά και όλος ο πλανήτης. Η ομάδα μας πήγε στη Φουκουσίμα για να συναντήσει ειδικούς και άτομα που εγκατέλειψαν την περιοχή και τώρα έχουν ξαναγυρίσει. Ας παρακολουθήσουμε το πρώτο ρεπορτάζ που έγινε πριν από λίγες μέρες από τη Λοράντς Αλεξανδροβίτς και την ομάδα μας στην Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια του τσουνάμι, ένα κύμα ύψους 15 μέτρων κατέστρεψε 4 από τους 6 αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού Daiichi της Φουκουσίμα, βόρεια του Τόκιο. Μετά την καταστροφή, η κυβέρνηση και η ΤΕΠΚΟ, η εταιρεία που διαχειρίζεται το εργοστάσιο, ηγήθηκαν της προσπάθειας παροπλισμού της πυρηνικής εγκατάστασης, που περιλαμβάνει και την απολύμανση, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε 30 με 40 χρόνια. Ο σταθμός είχε 6 πυρηνικούς αντιδραστήρες. Όλοι έκλεισαν. Οι αντιδραστήρες 5 και 6 γλίτωσαν από το κύμα. Άδειασαν το πυρηνικό καύσιμο από τον αντιδραστήρα 4. Μετά το τσουνάμι, η πρώτη φάση περιλάμβανε την πάυση των αντιδραστήρων και την αποφυγή νέων εκπομπών ραδιενέργειας με την εισαγωγή νερού στις εγκαταστάσεις. Η ψήξη των αντιδραστήρων ήταν το πιο σημαντικό. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτό και μετά έπρεπε να ασχοληθούμε με τις δεξαμενές καυσίμου. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την απομάκρυνση του καυσίμου που υπάρχει στις δεξαμενές του αντιδραστήρα. Αυτό θα απαιτήσει άλλα 10 χρόνια. Τον προηγούμενο μήνα ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των 2 τρίτων των αναλωμένων ράβδων καυσίμου από τους αντιδραστήρες με τη βοήθεια ρομπότ. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την απομάκρυνση των υπολοιμάτων. Είναι μια χρονοβόρα και δύσκολη επιχείρηση που θα πραγματοποιηθεί στους αντιδραστήρες 1, 2 και 3. Έχει καθυστερήσει λόγω της πανδημίας. 4 με 5.000 άτομα εργάζονται καθημερινά στην τοποθεσία. Πολλοί χωρίς προστασία χάρη στην απολύμανση που έχει γίνει. Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε αυτό τον βασικό τομέα, τη μονάδα ALPS. Αυτή η αμερικανική καινοτομία που δημιουργήθηκε ειδικά για τη Φουκουσίμα φιλτράρει το μολυσμένο νερό. Εδώ ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας περιέχει καύσιμο σε κατάσταση τήξης και πρέπει να ψυχρανθεί μόνιμα. Του ρίχνουμε λοιπόν νερό. Το μολυσμένο νερό που προκύπτει το απορροφά μια αντλία και το στέλνει σε αυτό το σύστημα ALPS. Η ραδιενέργεια απομακρύνεται εκτός από το τρίτιο που αποθηκεύεται στις δεξαμενές. Το τρίτιο είναι ένα ραδιενεργό ισότοπο του υδρογόνου. Είναι συνήθως σε υγρή μορφή. Είναι παρόν στη φύση, όπως μας εξηγεί αυτός ο ειδικός που έχει επισκεφθεί 3 φορές τη Φουκουσίμα. Το τρίτιο δεν συσσωρεύεται στο ανθρώπινο σώμα επειδή έχει σύντομο χρόνο ημιζωής. Το λαμβάνουμε και το απεκρίνουμε. Το τρίτιο γενικά είναι το μικρότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το καθαρισμένο νερό είναι αποθηκευμένο σε 1.000 δεξαμενές που περιέχουν συνολικά 1,24 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ύδατος. Αυτές όμως θα γεμίσουν μέχρι το 2022. Γι' αυτό πρέπει το νερό να διοχετευτεί κάπου. Υπάρχουν δύο σχέδια. Να το απελευθερώσουν στην ατμόσφαιρα ή να το ρίξουν στη θάλασσα. Η δεύτερη αυτή λύση ανησυχεί τους ψαράδες και τους αγρότες που φοβούνται ότι τα προϊόντα τους θα αποκτήσουν ξανά άσχημη φήμη και οι πωλήσεις τους θα μειωθούν. Η κυβέρνηση μελετά ποια είναι η καλύτερη λύση που θα εφαρμοστεί σε 2 χρόνια, αφού πάρει το πράσινο φως από την Αρχή Πυρηνικής Ασφάλειας, ένα ανεξάρτητο όργανο που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφή και επιβλέπει την ασφάλεια στην περιοχή. Εδώ έχουμε ένα δείγμα νερού από πέρυσι. Θα δούμε αν αυτή η συσκευή καταγράφει την ύπαρξη ραδιενέργειας. Εάν πλησιάζεται, η βελόνα δεν κινείται. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ανιχνεύσιμη ραδιενέργεια με αυτό το όργανο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Φουκουσίμα δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με το Τσερνόμπιλ. Το Τσερνόμπιλ απελευθέρωσε, για παράδειγμα, μια τεράστια ποσότητα πλουτονίου και αμερικίου. Έχουν διάρκεια ημιζωής πάνω από 20.000 χρόνια. Δηλαδή, το Τσερνόμπιλ θα είναι για πάντα μολυσμένο. Η Φουκουσίμα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Επειδή απελευθέρωσε μόνο μικρές ποσότητες πλουτονίου, μπορούμε να μην τις λάβουμε υπόψη. Είναι αμελητές. Αυτό που απελευθέρωσε ο σταθμός είναι κυρίως ραδιενεργό καίσιο. Το καίσιο 137 έχει ημιζωή 30 χρόνια.
Μετά την καταστροφή, η Ιαπωνία άλλαξε τα πρότυπα ασφάλειας για τα πυρηνικά της εργοστάσια και μοιράζεται τις γνώσεις και την εμπειρία της με τον υπόλοιπο κόσμο. Θα επιστρέψουμε στην Ιαπωνία σε λίγο για να μιλήσουμε με κατοίκους της περιοχής. Πρώτα όμως, σας καλωσορίσουμε τον Κριστόφ Ξέρι από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας στη Βιέννη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Γνωρίζετε καλά τον πυρηνικό σταθμό Νταΐτσι στη Φουκουσίμα. Η τελευταία φορά που βρεθήκατε εκεί ήταν το 2018. Μόλις είδαμε αυτό το ρεπορτάζ, τι άλλο απομένει να γίνει? Είναι μια τεράστια έκταση. Το πιο δύσκολο είναι να μεταφέρουμε τα καύσιμα που είναι σε τήξη, το μάγμα από τα λιωμένα καύσιμα και τα άλλα υλικά. Αυτό απαιτεί τον περισσότερο χρόνο. Ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαήλ Γκρόσι, είπε ότι ήταν εντυπωσιασμένος από την πρόοδο της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του το 2020. Πώς πήγε η συνεργασία μεταξύ Ιαπωνικών και Διεθνών Οργανισμών? Όπως και τα Ηνωμένα Έθνη, πήγαμε επιτόπου και είδαμε πώς δούλευαν. Όταν λέω εμείς, εννοώ ένας αριθμός ειδικών της Διεθνούς Υπηρεσίας, αλλά και ξένοι επιστήμονες που προσκαλέσαμε να κάνουν αυτές τις αναλύσεις μαζί μας. Το συμπέρασμά μας είναι ότι οι μέθοδοι και οι αναλύσεις είναι αξιόπιστες. Οι μετρήσεις της ραδιενέργειας που γίνονται στο χώρο είναι αξιόπιστες και γενικά ο τρόπος που η Ιαπωνία προσεγγίζει το ζήτημα είναι σε συμφωνία με όσα αναμέναμε. Τι διακυβεύεται τους επόμενους μήνες όσον αφορά στην απελευθέρωση του καθαρισμένου νερού? Είναι επικίνδυνο? Στο ερώτημα αν είναι επικίνδυνο ή όχι, όλοι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν την έγκριση να απελευθερώνουν μικρές ποσότητες ραδιενέργειας στο νερό και στον αέρα. Όλα αυτά υπόκεινται σε ρυθμιστικό έλεγχο. Όποια λοιπόν και αν είναι η απόφαση της Ιαπωνικής κυβέρνησης, θα υπάρξει επιτήρηση από την Ιαπωνική Αρχή Ασφάλειας, γιατί είμαστε στην Ιαπωνία, η οποία θα θέσει τα όρια που πρέπει να γίνουν σεβαστά. Ποιο είναι το μάθημα που πρέπει να πάρουμε όλοι από αυτή την καταστροφή? Από τότε έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ξεκινήσαμε με δοκιμές αντοχής για την επαναξιολόγηση της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων υπό την απειλή γεγονότων που είναι απρόσμενα και ξεκινούν εκτός εγκαταστάσεων. Αυτό είναι ένα από τα μαθήματα της Φουκουσίμα. Ήταν μια υπενθύμηση ότι ένα πυρηνικό εργοστάσιο πρέπει να είναι ασφαλές από μέσα αλλά και απ' έξω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε το εμπάργκο της στα προϊόντα από τη Φουκουσίμα το 2019. Θέλετε να τρώτε λαχανικά και ψάρια από εκείνη την περιοχή? Όπως αναφέρατε, πήγαμε στο συγκεκριμένο μέρος το 2018. Μείναμε πολλές μέρες στην περιοχή της Φουκουσίμα και φάγαμε βέβαια προϊόντα από εκεί. Μπορώ να σας πω ότι αξίζει να ανακαλύψετε τα προϊόντα και τη γαστρονομία της Φουκουσίμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Κριστόφ Ξέρι. Je vous en prie, merci à vous. Et justement, nous sommes allés à la rencontre. Καθώς συμβαίνουν αυτά, πήγαμε να συναντήσουμε κατοίκους και πιο συγκεκριμένα αγρότες της περιοχής στη Φουκουσίμα. Φουκουσίμα, regardez. Ήρθαν στην Οκούμα από όλα τα γειτονικά χωριά. Ο σταθμός πυρηνικής ενέργειας Νταΐτσι βρίσκεται σε αυτό το δήμο. Σήμερα, στο ολοκένουργιο δημαρχείο, αυτοί οι κάτοικοι που είχαν εκενώσει στο παρελθόν την περιοχή και επέστρεψαν, τιμούν την επέτειο των 10 χρόνων από την καταστροφή. Στην Ιαπωνία, φτιάχνουμε χάρτινους γερανούς για να κάνουμε μια ευχή και να ζητήσουμε ειρήνη. Η τελετή θα γίνει στη νέα αυτή περιοχή της Οκούμα. Είναι προσβάσιμη παρότι η ανοικοδόμηση συνεχίζεται και υπάρχει βέβαια και η πανδημία. Οι περιοχές που δεν έχει πρόσβαση ο κόσμος μειώνονται διαρκώς. Το Μάρτιο του 2011, 88.000 κάτοικοι έμειναν στις περιοχές που εκενώθηκαν στην περιφέρεια της Φουκουσίμα. Σήμερα ζουν 14.000 άτομα στις περιοχές που έχουν ανοίξει ξανά. Όταν επέστρεψα στην Οκούμα δεν υπήρχε τίποτε. Μόνο καταφύγια και προσωρινά μαγαζιά. Τώρα έχουν χτιστεί μεγάλα κτίρια. Οι μετρήσεις ραδιενέργειας στην περιοχή συνεχίζονται πάντου. Έχει μειωθεί όμως θεαματικά αυτή τη δεκαετία. Ο κόσμος έχει διαρκή πληροφόρηση χάρη στις αναλύσεις που γίνονται από το κέντρο έρευνας της Φουκουσίμα. Το επίπεδο ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα μετριέται σε πραγματικό χρόνο σε διαφορετικά σημεία στην πόλη. Για τα άλλα στοιχεία παίρνουμε δείγματα από το χώμα και το νερό από διαφορετικά μέρη. Η συχνότητα των αναλύσεων είναι από μία φορά το χρόνο μέχρι μία φορά το μήνα. Τα κτίρια έχουν απολυμανθεί. Η μολυσμένη γη έχει εκενωθεί ή έχει καλυφθεί από καινούριο χώμα.
Πέρα από το χώρο του ίδιου του εργοστασίου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ραρδή ενέργεια εδώ από αυτή που συναντάμε σε άλλες μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου. Η γεωλογία της Ιαπωνίας είναι άλλωστε εκφύσεως λιγότερο ραρδή ενεργή από άλλα μέρη. Μόλις 2 εβδομάδες μετά την καταστροφή, ο Κότζι Κάτο και η οικογένειά του επέστρεψαν στη Φουκουσίμα. Έμεναν 80 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο. Οι αγρότες αυτοί αγαπούν πολύ τη γη τους. Καλλιεργούν ρύζι και σερβίρουν σπίτικη μπύρα. Όλοι οι αγρότες της περιοχής υπέφεραν πολύ μετά την καταστροφή, καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών χάθηκε ολοκληρωτικά. 54 χώρες μάλιστα επέβαλαν περιορισμούς στην εισαγωγή ιαπωνικών προϊόντων. Σήμερα το 70% αυτών έχει αρθεί. Μέχρι πέρσι απολύμενα τα προϊόντα με σπρέι. Αυτό απαιτούσε επιπλέον εργασία, γιατί ήθελα να κάνω εξαγωγές με ασφάλεια. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Αλλά δεν έχουμε ανιχνεύσει καθόλου ραδιενέργεια τα τελευταία 5 χρόνια. Τώρα απλά κάνουμε κάποιους ελέγχους. Μετά το πυρηνικό ατύχημα, οι εξαγωγές της περιοχής μειώθηκαν δραματικά. Παρά τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, τώρα έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2010. Η Εμικάτο έχει γίνει πρέσβυρα των προϊόντων της Φουκουσίμα σε όλο τον κόσμο. Οι αντιδράσεις των ανθρώπων είναι πολύ καλές. Όταν τους λέω ότι τα προϊόντα είναι από την Φουκουσίμα σε όλες τις χώρες που πήγα, δεν είδα μεγάλο φόβο και αυτό με εξέπληξε. Το να ζουν και πάλι στη Φουκουσίμα όπως πολλοί άλλοι που έφυγαν και ξαναγύρισαν είναι ένα σπάνιο συνέστημα για τον Κότζι και την Έμι. Έχω 4 παιδιά και θα ήμουν χαρούμενοι αν έλεγαν ότι είναι περήφανα που γεννήθηκαν εδώ. Το να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους άντρες και τις γυναίκες της Φουκουσίμα είναι η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Ιαπωνικές αρχές. Ξένοι επιστήμονες χαιρετίζουν ομόφωνα τις επιτυχίες της Ιαπωνίας, ακόμη και αν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες που πρέπει να διευθετηθούν. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το Spotlight.